το ντέρμπι σαν οι ερυθρόλευκοι. Όμως ξανακερδίζει η Ομόνια. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βρέβελτ. Κολοπούδιας, δεν μπορούσε ο Αβελάιρας να τον ξαναβρει. Και ο Βρέβελτ θα ανοίξει για τον Σέριντάν. Βρέβελτ στον Νασιμέντο που ήταν η πρώτη για αυτό στον Παναγή. Ο Τουρέ για τον Σοηλέδη. Τρόπο τον οποίο αμήνεται, αλλά και στον τρόπο που πρέπει να χτυπήσει. Η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά έκανε χαρακτηριστικές κυρίες και φόραξε σε δύο τρεις φορές. Κάτις ΑΕΚ δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ από την πάσα που του βγήκε. Ναι, Αντρέα, μπορείς να συνεχίσεις. Έδωσε απαραίτητες οδηγίες στους... Ακοράν. Καρλίτος με την πλή προσπάθεια θα τον ανακόψει. Ρέιφελ. Κλέιτον. Τώρα θα δώσει για το δεξιό μπακ της ομάδας του. Θα κάνει την σέντρα, πέρασε από τον Derbyshire, το σούτ του Μπρέιφελτ, 4-2 στο 94 λεπτό. Του Κάντρο Μπρέιφελτ πετυχαίνει το γκολ το οποίο διαμορφώνει το τελικό. Σοηλέδης. Μπρέιφελτ. Καρλίτο. Γκάλουπ στα χέρια του Κρέφελτ. Αυτός γρήγορα για τον Μπρέιφελτ. Έχει στηρίγματα, προτιμάει τον Σέριντάν, τον ακολουθεί του. Ωραία βαλιά για τον Derbyshire που δεν έκανε και το καλύτερο δυνατό κοντρόλ υπό τη πίεση του Τρουγιόνς και δεν κατάφερε να φτάσει και στη τελική προσπάθεια. Στον 21ο λεπτό. Ουσιαστικά στο φάουλ που έγινε από το του κόρνερ, από τον Εμπεσίλιο. Ένα πολύ δύσκολο γκολ. Ομόνια τώρα θέλει να βγει μπροστά, δεν είναι το χρυσό παπούτσι. Το βραβείο του πρώτου σκόρερ με τον Άγγλο. Μπρέβελτ. Καρλίτο. Μπρέβελτ. Πάσα για τον Χριστοφή. Παλαγιώτου από μακρύ. Γκερέρο θα κερδίσει μπάλα. Τώρα για τον Παύλου. Προσπαθεί να ξεφύγει. Παύλου που έχει και αυτός πέρασμα από την Ομόνια. Ο Μπρέβελ, Χριστοφή υπήρξε φάουλ. Πάνω στον Άγγλο, φάουλ που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Μπρέβελ, στον Παναγιώτου στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Τελευταία στιγμή ο Μπρέβελ θα σταματήσει την πάσα που προοριζόταν για τον Μάριο Νικολάου. Η ΑΕΛ η οποία, αν μπορεί... Μπρέβελ. Πιέζεται από τον Τομάς, κρατάει ο Μπρέβελτ, απέναντι υπάρχει η επιλογή του Αζίζ, εκεί θα πάει η μπάλα, τον ίδιο Μπρέβελτ, Αζίζ. Ο Βασιλείου, Ντασίλβα, θα κοπεί ο Ντασίλβα, η μπάλα θα καταλήξει με την κεφαλιά, αλλά την μπάλα εκεί που είναι ο Ντασίλβα. Ο Ντασίλβα που κόπηκε από τον Μπρέβελτ, τον Κλέιτον, ποιος έχασε από τον Μπεντόγια και τώρα ο Ντασίλβα. Μπεντόγια θα κοπεί από τον Μπρέβελ. Κατελάρης. Γιατί φωνάζει τόσο έντονα ο Αυγουστίον Σιφορέ. Για να πιέσουν, να μείνουν στις θέσεις, να μην... Κάθετα. Τον Κύπρου. Μπρέβελ. Ζητάει ο Τουρέ. Τελικά προτίμησε την μεγάλη διαγωνία παλιά. Ο Χριστοφή. Για τον Πέδρο. Κόπηκε από τον Μπρέβελτ, ο Μπεντόγια μάχεται, κερδίζει ο Κατελάρης και τώρα ο Μπρέβελτ στον Χριστοφή. Δημητρίου, ο Κατελάρης έκλεψε και έδωσε στον Μπρέβελτ. Ωραία, αυτός βρήκε τον Χριστοφή. Σοηλέδης για τον Βίντρα, ο Μπρέβελτ και πάλι για τον Βίντρα. Αντός κράτησε, ο Κύπρου πιέστηκε και...
της συνεργασίας με τον Νταμπίζα και όλα αυτά τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι για την Ομόνια για την επόμενη σεζόν. Παρόμοια, Λουκά Βίντρα ξεκινάει μια νέα επιθετική προσπάθεια. Ομόνια με τον Πρέβελτ σηκώνει την μπάλα για τον Χριστοφή. Έχει χρόνο για να κάνει την πρώτη επιθετική προσπάθεια για την ανόρθωση στην επανάληψη. Μάλλον πήγε να κατεβάσει την μπάλα ο Αντρέα Αλβέζ, δεν τα κατάφερε. Και τώρα με τον Πρέβελτ η Ομόνια, ο οποίο θα βρει τον Χριστοφή και πάλι. Πρέβελτ διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας και περνάει εξαιρετική μπάλα. Για αυτό το play out. Μαρκάσα για τον Πρέβελτ. Καρλίτος. Βίντρα, θέλει να πιέσει ο Μπερτόλιο, κρατάει ο Λουκάς Βίντρα. Πάλι ο Μπρέβελ. Αλλάξει παιχνίδι για τον Δημητρίου που έχει πολύ χώρο. Κάνει κίνηση ο Αζίς, θα κρατήσει την μπάλα στον Μπρέβελ, το σου, την μπάλα στο δοκάρι, στη ρίζα της δοκού. Ξεκινάνε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ξανά το σούτ από τον Μπρέβελ, στη ρίζα της δοκού, ξανά και ξανά. Το σούτ ευθύβολο από τον Μπρέβελ. Το πλάνο αλλά και τα πρόσωπα για την Ομόνια στο παιχνίδι. Μπρέβελτ, Τζαίλσον το 1-2 με τον Μπρέβελτ. Προσπάθησε μπάλα πάλι για τον Τζαίλσον. Ο Τρισκόφσκι που ψάχνει βοήθεια με τον Λαρένα να κάνει κίνηση, να ανεβαίνει, να τρέχει για να μαρκάρει ο Αντώνια. Είναι ο Τρουγιόλς. Φλωριάν. Έκοψε ο Βίλιαμ Σοάρες, απομάκρυνε με το κεφάλι. Κόντρα ο Λαρένα, πήραν με τον Μπρέβελτ. Πού ήταν και η γραμμή για να μεταφέρει οι οδηγίες στους υπόλοιπους. Για το Σέντρες, από ό,τι κατάλαβα, με τον τρόπο που έδειχνε που θέλουν να βγαίνουν και σίγουρα. Ίσως λογικά να έχουν την δική του σημασία. Είπαμε είναι το 13ο γκολ για τον Φλωριάν. Πρωταγωνιστή στην καλύτερη ευκαιρία του Τριφυλιού. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να βγει μπροστά με ακορά, να είναι γρήγορος, να βγάζει όμως ωραία άμυνα ο Μπρέβελτ για να δίνει κεφαλιά με τον Μπρέβελτ. Ο Φλωριάν περιμένει ο Τρισκόφσκι, δεν πέρασε η πάσα του Φλωριάν είτε για τον Τρισκόφσκι είτε για τον Ακορά. Ο Άλεξ Σουάρες τώρα με την μπάλα να κινείται παντού προφανώς μετά από οδηγία του προπονητή του. Να δούμε τη φάση. Ωραία κίνηση εδώ του Τζαίλσον, θα κάνει το σουτ. Ευκαιρία ο Χουάν. Βίλιαμ Σουάρες κοντινή πάσα για τον Μπρέβελτ. Τζαίλσον. Εμένως έχουν είναι δύσκολα πάρα πολύ. Ένα, για τους πράσινους που να προσθέσω απλώς ένα στατιστικό που αναφέρθηκε, είχαν σκοράρει σε όλα τους τα παιχνίδια τώρα. Σωστά. Και σωστά. Έχει ένα. Μια τον Τρισκόφσκι. Κεφαλιά από τον Φαμπρίσιο. Κυνηγάει ο Τρισκόφσκι. Ο Μπρέβελτ όμως γίνεται κατά τη μπάλα. Και κάνει μια κίνηση ο Αντώνια. Ο θέμα τη ρεβάνση τελικά. Ναι, στον κουβέντα. Το λέγαμε πριν το μάτς. Λειτουργεί αυτό και το λέω αυτό σαν κίνητο. Πολύ πίσω ο Μπρέβελτ για να μοιράσει παιχνίδι στον Ντάρμπι Σάια. Πιέζει ο Κανού, κέρδισε την μπάλα, βρήκε τον Μπρέβελτ. Δυνατή πάσα του και ό,τι αφορά στην εικόνα του αγώνα, ποια θα είναι η αντίδραση της ομάδας του Πέτεφ. Ζαρσίνιο τέλεσε ο Αϊρόσα, βγήκε στην μπάλα ο Μπρέβελτ. Παρενέβη ο Τόρες, out. Μπρέβελ. Πάει γρήγορα ο Ζαρσίνιο και ζητά πάρα στον κενό χώρο στην πλάτη του Βίλερ που τον κυνηγά. Τον Κιπιάνι. Πάει στον Μπρέβελ. Πάσα για τον Ντάρμπι Σάιαρ. Προσπαθεί να γυρίσει με αντίπαλο τον Λαφράντς. Πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα πάει corner. Βρέα την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας. Βρήκε τον Μπρέβελτ, περιμένει ο Ζαρσίνιο και ο Καντέ. Πάει από την αριστερή πλευρά. Ο Λαφράντς δεν απομακρύνει όπως θα ήθελε την μπάλα, αλλά... Λεάντρο Σίλβα κάνει κίνηση ο Σασί για να βγει στα άκρα. Είναι πιο γρήγορος από τον Μπρέβελτ, τον προλαβαίνει όμως ο Μπρέβελτ να παραχωρήσει το κόρνερ. Με την εμπειρία του ο Μπρέβελτ έπαιξε σωστά την άμυνα εδώ. Και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Τι ήττες. Σασί. Με τον Μπρέβελ, το οποίος γύρισε για τον Μιχαήλ Τεσέιρα. Δείχνει να ελέγχει ο Μπρέβελ την μπάλα. Ξέφυγε και από Αρουαμπαρένα αλλά και από Σασί.
Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Δημήτρη τον Χριστοφίδη. Σοάρες. Μιχαήλοφ και από εκεί η μπάλα στον Μπρέβελτ. Πιέζει ο Σασί. Μπρέβελτ κράτησε την μπάλα. Και τώρα ανεβάζει και την Ομονία. Ντάρμπισχάιρ. Επιθετική προσπάθεια για να ισοφαρίσει. Έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις ο Ιβάιλο Πέτεφ. Μπαλιά καλή τώρα για τον Χριστοφή. Και γιατί άφησαν τον Δημήτρη Χριστοφή να επιχειρήσει το σουτ. Κάτι που δεν έπρεπε να έχει. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι η Ομόνια ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Ντάρμπισχάιρ δεν μπόρεσε. Ο Μπρέβελτ έδωσε στον Κυπιάνη. Ξανά ο Μπρέβελτ. Κάντε. Καμπιονέτα. Αλλάζουν οι παίκτες της Ομόνιας με τον Εκίθα να περνά την πάσα. Με την Ομόνια με τον Μπρέβελτ και πάλι να προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση ο Ζαρσίνιο. Δεν θα περάσει την πάσα του και δεις την μπάλα ο Βίντρα. Η Ομόνια έχει την υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, όπως βλέπετε στο στατιστικό που δίνουμε τώρα. Με 52% έναντι 48% του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια από την ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ, στον ντέρμπι των αιωνίων. Τζαίλσον. Μπρέβελτ. Με αυτό το 2-1. Και πιο ψηλά να βγουν οι παίκτες της Ομόνιας, όπως με ενημερώνει. Ο Σόουζα, ο Μπρέβελτ. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Να την δώσει Τσίλιο τώρα. Ο Τζαίλσον. Μπρέβελτ. Και πάλι για τον Ζαρσίνιο. Βγαίνει ψηλά ο Βεσίλιο για πίεση. Μπρέβελτ. Για τον Άλεξ Σουάρες να προσπαθεί να περάσει και να μην μπορεί από τον Πουτσουρί. Κερδίζουν εκ νέου της Ομόνιας με τον Μπρέβελτ. Κάνε λάθος. Μπρέβελτ. Απελευθερώθηκε. Τι. Μαρκάσα. Μπρέβελτ. Ο Φιλιόν. Μπρέβελτ. Πάλι είναι και καλή για τον Λόπες. Περιμένει. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει. Κέρδισε ο Ροντρίγκες. Μπρέβελτ. Με τον Τζαίλσον τώρα η Ομόνια. Τα Ντόνες Κρώμα. Ασφαλώς με την εκπομπή, με το pre-game και το post-game. Άλεξ Σουάρες στην εκτέλεση. Μπάλα πάει προς τα πίσω. Έγινε το σουτ και η απόκρουση από τον Χατζηφραγκίσκου. Το σουτ από τον Μπρέβελτ. Κράτησε το 1-1 ο τερματοφύλακας της Δόξας. Δείτε τον Μπρέβελτ ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε το σουτ στην κλίση. Εκεί που τρέχει ο Σαντίκη, πρώτη κεφαλιά πάντως είναι από τον Φαμπρίσιο. Ο Μπρέβελτ ψάχνει τον Χριστοφή, τον είδε. Έχει πόρο εκεί από τη δεξιά πλευρά. Ο Χριστοφή κάνει κίνηση, είναι κοντά. Ο Λεάνδρο, το σουτ του Χριστοφή. Γιούστε, ο Μπρέβελτ πρόλαβε τον Γιάκολη. Ποιος κράτησε, ο Μπρέβελτ στον Λόπες. Και πάλι ο Νικάντρο Μπρέβελτ. Πάσα του. Βασιλείου έκανε λάθος, ο Ράφα Λόπες για τον Άλεξ την πρώτη τα σε ντέρμπι. Στα τρία προηγούμενα είχε δύο νίκες και μια ισοπαλία. Κέρδισε ΑΕΚ εδώ μπροστά. Στον Ναρ, ο Μπρέβελτ, καλό τάκλινγκ σε πλάγιο. Λογικά αυτός θα περάσει. Ο Μπα πάντως που ήταν εντυπωσιακή γιατί είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής.
Ναι, ο Νησίφορο ολοκλήρωσε. Βίλιαμ Σουάρες για τον Μπρέβελτ. Φραγκέσκου στον Μπρέβελτ και πάλι, που κάνει μια μεγάλη παλιά διαγώνια. Ο Αντώνια με την μία στον Κανού. Εκεί θα Μπρέβελτ. Κάνει κίνηση ο Αντώνια και παίρνει μπαλά. Του δίνει στήριγμα ο Μπρέβελτ στον Φραγκέσκου. Μπρέβελτ και πάλι κάτω το σημειάκι. Ο Κατσαντώνης, καλή κίνηση, το πλασέ όμως αδύναμο. Ωραία η πάσα για τον Δημητρίου. Θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει το γύρο. Ένας βασικός είτε και ένας αλλαγή. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά, νομίζω, ενδεικτικό. Ζητάει ο Κατσαντώνης. Ο Μπρέβελτ στον Κατσαντώνη Παλοκανού. Μπροστά του. Για να δούμε τον Αντώνια. Το γύρισμα, ο Μαδούρο, το πλασέ από κοντά. Τεράστια ευκαιρία χαμένη από τον Κανού στο 66. Από αυτές που δεν χάνονται, ο Κανού βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, από την ασταθή απόκρουση του Χατζηφραγκίσκου. Μόνος του δεν μπόρεσε να σημαδεύσει στο τέρμα. Ξανά προσπάθεια του Αντώνια. Γύρισε στον Μαδούρο, έκανε το σούτ του Χατζηφραγκίσκου, έσωσε και κοιτάξτε από πού έστειλε την μπάλα έξω. Ο Ρουμπενίλσον Κανού, το σχήμα, αγωνίζεται το αριστερά. Καλή ενέργεια η πάσα του για τον Μπρέβελτ. Το μακρινό σουτ του Μπρέβελτ ήταν καλό το σουτ του Ολλανδού. Μπάλα έφυγε έξω πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώνει την πρώτη επιθετική της προσπάθεια η Ομόνια. Ξανά το μακρινό δυνατό σουτ από τον Νικάνδρο Μπρέβελτ. Γυρίστηκε το γκολ με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλει μια ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Τζαίλσον. Μπρέβελτ. Τη πάσα για τον Ντάρβισο Άιαρ που έπεσε. Το σουτ που έγινε αλλάζει πορεία. Αλλά... Μπρέβελτ. Παλιά του είναι για τον Ντάρβισο Άιαρ. Καλή, ο Άγγλος κατέβασε. Ξέρεις πολύ καλά. Πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ήταν από τους αγαπημένους εξέδρας, αλλά όσοι προπονητές και να πέρασαν, σε 96-97, 22 Σεπτεμβρίου για να ακριβολογούμε, πριν από 21 χρόνια και κάτι μήνες. Πολύ περισσότερο, καθαρίζει πολλούς αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θυμάσαι, έχασε βαθμούς η Ομόνια, ναι. Ακουγόταν πολλές φορές η λέξη ατυχία, πράγματα το. Για τον Μπρέβελτ. Απέναντι βλέπει τον Καντέ, πέρασε την μπάλα. Ο Άιαρ είχε σκοράρει και αυτό στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εδώ κοιτάξτε πώς αφήνει πίσω τον Κορέα το πλασέ του Λο. Τελειώσουν και οι καθυστερήσεις. Η σέντρα του Καντέ. Πάθε το Αποέλ και να πάμε και στον Νησίφορο τώρα. Σε ακούμε, Νησίφορε. Λοιπόν, θα γίνει αλλαγή σε πολύ λίγο. Η παλιά όμως για τον Αντώνια είναι πιο γρήγορος από τον Μερκή. Η κεφαλιά από τον Σόουζα, η μπάλα πάει παράλληλα και μαζεύει ο Μπρέβελτ. Που κάνει μια μεγάλη διαγώνια παλιά τον Αντώνια, είναι εξαιρετική. Και ο Αντώνια βάζει την μπάλα κάτω σε αυτή την προσπάθεια. Κερδίζει ο Κυπριάνη και ανοίγει για τον Μπρέβελτ. Με τον Μερκή πέρασε, φάουλ και κάρτα θα έχουμε και εδώ. Λογικά. Εδώ βεβαίως ήταν φάουλ για κάρτα. Γιατί έμπαινε στην περιοχή επικίνδυνα ο Μπρέβελτ.